είναι δύο νέα παιδιά με όρεξη και ταλέντο για τη μουσική. Ο Γιώργος και η Μέη αποτελούν τους Velvet Fire, ένα φρέσκο και πολλά υποσχόμενο συγκρότημα στην pop μουσική σκηνή. Ο Γιώργος από πολύ μικρός ξεκίνησε μαθήματα πιάνου, κιθάρας και φωνητικής, ενώ παράλληλα με τη μουσική σπουδάζει γεωπονία. Η Μέη γεννήθηκε στη Βαγδάτη, μεγάλωσε στην Αθήνα και κουβαλάει μέσα της την ακράμα βομβισμών. Αγαπάει πολύ τη μόδα, γι' αυτό το λόγο το στυλ της είναι ιδιαίτερο και ανατρεπτικό. Στον ελληνικό τελικό της Eurovision συμμετέχουν με το τραγούδι No Parking, σε στίχους του Λεωνίδα Χατζάρα. Γιώργος και Μέη κοντά μας! Γεια σας. Να σας γνωρίσουμε και εσάς, να σας δούμε από κοντά και να σας γνωρίσουμε. Να ξεκινήσω από την Μέη. Εσύ που γεννήθηκες? Γεννήθηκα Βαγδάτη. Ναι, αυτό επιθέτω... Πολύ ενδιαφέρον. Ναι. Ποια χρονολογία? Το 88. Το 88, μετά από δύο χρόνια είχαμε, το 90 είχαμε τον πόλεμο του Περσικού. Ακριβώς, ναι, ναι. Όταν ήσουν δηλαδή δύο χρονών... Δεν ήμουν εκεί. Έφυγες μετά τη γέννησή σου, έφυγε η οικογένειά σου? Είναι ο πατέρας μου, δούλευε χρόνια ως προπονητής αλόγων. Οπότε είχε πάει κάποια περίοδο εκεί, είχε τύχει να πάει και η μητέρα μου, δεν ήθελε να τον αφήσει. Και κατά ένα περίεργο τρόπο γεννήθηκα εκεί. Τι ενδιαφέρον επάγγελμα. Ναι. Προπονητής αλόγων, ναι, ο μπαμπάς. Ναι, ναι. Όλη η οικογένεια μέσα στον υπόδρομο. Μάλιστα. Και... ύστερα, λίγο μετά τη γέννησή σου, ναι, πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στον Περσικό, εσείς πάλι καλά, έρχεστε στην Ελλάδα. Ο μπαμπάς συνέχισε να ασχολείται με τα άλογα. Ναι, ναι, συνέχισε. Και μέχρι τώρα, μέχρι πριν από λίγο καιρό, ήταν προπονητής. Εσύ έχεις κάποια σχέση, δηλαδή έχεις μάθει να υπέβεις? Και βέβαια, και βέβαια. Από μικρή. Αλλά επειδή... όταν ήμουν μικρότερη, είχα κλείσει στα γράμματα. Οι δικοί μου θέλανε βασικά να με βάλουν στον αθλητικό δρόμο. Εγώ δεν ήθελα και κάπου εκεί έσπασε το πράγμα. Α, μάλιστα. Ήθελε, ο μπαμπάς ήθελε να ασχοληθείς με την υπασία, δηλαδή. Ναι, ναι. Ξέρεις να υπέφεις καλά, πηδάς και εμπόδια με το άλογο και τέτοια? Εμπόδια ή... όχι, αλλά εντάξει. Απέκτησες ποτέ σχέση, γιατί... Έχω πάει και τα παιδιά να δοκιμάσουν και είναι τους άρεσε ωραίο πάρα πολύ, πολύ γιατί ωραίο η σχέση των παιδιών με τα άλογα, με τα ζώα γενικότερα, είναι κάτι που μόνο έχει να τους προσφέρει. Απέκτησες ποτέ σχέση στενή, είχες δικό σου άλογο, με κάποιο άλογο είχες τέτοια επαφή? Ναι, ναι. Γενικά τα άλογα είναι από τα πιο ευγενή ζώα κατά την άποψή μου, οπότε... πώς κάποιοι έχουν κατοικίδιο, ένα σκυλάκι, ένα γατάκι. Μικρότερη είχα κι εγώ ένα-δυο αλογάκι. Έτσι, από εκεί, από τα άλογα του πατέρα μου. Είχες πόνι ή είχες μεγάλα? Κανονικό, άλογα. Κανονικό. Και μάλιστα μικρότερη δεν μπορούσα να το φτάσω καιρός και ήμουν καλά φυτόρια, είμαι και κανένα ύψος τεράστιο. Και στη συνέχεια με τι ασχολήθηκες? Είπες, μπαμπά, εγώ δεν θέλω να συμμετέχω σε αγώνες, δεν θέλω να συνεχίσω με την υπασία, δική σου δουλειά. Με τι ασχολήθηκες? Πού πήγε σχολείο? Βασικά είμαι Βέρα Καλυθιώτισσα. Τελείωσε την Καλυθέα το σχολείο? Ναι, ναι, ναι. Μετά σπούδασα σε ΙΕΚ δημοσιογραφία. Είσαι συνάδελφος δηλαδή? Δεν το εξάσκησα ποτέ. Το τελείωσε το ΙΕΚ? Ναι, ναι. Έχω πάρει και την πιστοποίηση, παρακαλώ. Μάλιστα. Αλλά ποτέ δεν έτυχε. Πώς και δημοσιογραφία? Μου άρεσε πολύ η αρθρογραφία, κατά κύριο λόγο. Αλλά ποτέ δεν έτυχε. Το πάλεψες? Όταν τελείωσες το ΙΕΚ, πάλεψες να βρεις κάποια δουλειά στο χώρο, να ασχοληθείς με τη δημοσιογραφία? Δεν ήθελα. Δεν ήθελες? Μου άρεσε σαν χόμπι. Γενικά μου άρεσαν τα άρθρα, σαν ιδέα, σαν και γενικά. Αλλά το θέμα είναι ότι πρόφαση ήτανε. Είχα περάσει κανονικά στη Ρόδο. Αλλά δεν ήθελα και είπα στους δικούς μου, ας πάω στο ΙΕΚ, ας κάνω κάτι πιο κοντά εδώ, να με έχετε κιόλας. Έκατσα εδώ τα δύο χρονάκια, έψαχνα και βρήκα κιόλας και γκρουπάκια των Ατάλου
Και μπήκα στη μουσική. Στη μουσική πώς μπήκες? Έκανες από μικρή μουσική? Ναι. Αλλά ποτέ δεν το έλεγα απευθείας στους δικούς μου, γιατί εντάξει, δεν είναι και ότι πιο, είναι λίγο ταμπού. Έμαθες πιάνο, έμαθες κιθάρα, έμαθες από πιάνο μικρή? Πιάνο από τα δεύτερα δημοτικού, 6,5-7 χρονών. Μετά κιθάρα, θεωρία και δεν συμμαζεύεται. Και πώς άρχισες να τραγουδάς, να δίνεις συναυλίες? Το σχολείο. Από το σχολείο ξεκίνησε, φτιάξατε κάποιο γκρουπάκι στο σχολείο? Όχι, χοροδίες. Κάποια στιγμή, εντάξει τώρα αυτό είναι λίγο... Τι? Μεγαλώνοντας πηγαίναμε και σε σόλο, εντάξει. Ναι, και μετά πώς βρέθηκες, γιατί έχω μάθει ότι συναντηθήκατε... Ναι. Πότε έπιασες την πρώτη σου δουλειά στο τραγούδι? Στα 19. Ναι, εκεί πώς. Ξύπνησα και είπα μια μέρα, θα πάω και θα δοκιμάσω την τύχη. Απλά. Μας αρέσουν γενικά τα ρίσκα, δεν πάμε εκτός όλους ποτέ, φαίνεται κιόλας. Και? Και συναντηθήκαμε με τον Τζορτζ. Πού εργάστηκες πρώτη φορά? Ήταν ένα κλαμπάκι, κλαμπ σκηνή. Μουσική σκηνή. Ναι. Σε κάποιο κλαμπάκι εκεί στην περιοχή σου? Ναι, εκεί κοντά. Στον Γκάζι ήταν αυτό. Ένα έτσι κλαμπάκι μικρό, μουσική σκηνή. Και εκεί γνωριστήκαμε κιόλας. Έτσι πήγες και είπες ότι θέλω να εργαστώ ως τραγουδίστρια. Είχα μάθει βασικά από κάποιους γνωστούς. Ότι ψάχναν κόσμο. Ναι. Ότι θέλανε άτομα. Και είπες είμαι άνθρωπός σας. Βασικά ήμουν λίγο πιο ντροπαλή. Ναι. Μετά το πήρε λίγο πάνω. Ναι. Αλλά εντάξει. Και τώρα είναι Eurovision. Και τώρα Eurovision, ναι. Εσύ πού γεννήθηκες? Εγώ εδώ γεννήθηκα. Πιο απλά τα δικά μου τα πράγματα. Ούτε περίεργο γενεολογικό δέντρο δεν έχω. Το επίθετό σου πώς είναι? Σοκολάι. Έχει ουγγρική ρίζα. Ο μπαμπάς σου είναι Έλληνας, με ρίζα από, ναι. Με ρίζες από την Ουγγαρία. Από Ουγγαρία, ναι. Σοκολάι. Ναι. Σοκολάτα μου θυμίζει. Καταπληκτικό επίθετο έχεις. Δηλαδή, όταν το διάβασα σκέφτηκα ότι μπορεί να είναι καλλιτεχνικό. Αλλά είναι το πραγματικό σου. Ναι. Εσύ? Λοιπόν, και εγώ ξεκίνησα εκεί, σε αυτό το μαγαζί. Γνωρίζω τη Μέη. Και τα μουσικά μας ακούσματα ταιριάξαν πολύ. Και αυτά που πιστεύαμε, που θέλαμε να κάνουμε. Και λέμε, γιατί όχι, δεν κάνουμε ένα γκρουπάκι. Άρχισαμε, ψάχναμε μουσικούς, κάναμε διάφορα, συναυλίες από εδώ από εκεί. Ύστερα το πήγαμε πιο σοβαρά. Κάναμε ντέμο με δικά μας κομμάτια. Και τόλμησαν να μας αναλάβουν ο Λεωνίδας Χατζάρας με τον Κώστα τον Καλημέρη. Και υπογράψαμε το Universal και τώρα είμαστε εδώ εκπρόσωποι στην Eurovision. Συμμετέχοντες, εντάξει. Πώς σας φαίνεται η επαφή με τα μίντια? Αυτή είναι η πρώτη σας συνέντευξη σε στούντιο καθισμένη μπροστά στον κόσμο. Ναι. Ωραία. Κοιτάξτε, εσείς έχετε το track, το φυσιολογικό track που έχει κανείς όταν πρωτοβγαίνει στη δημοσιότητα. Γιατί σχολίαζα ακριβώς το αντίθετο πριν με την Ντόρα. Η Ντόρα ήταν... Λες και είχε δώσει 100 συνεντεύξεις. Τι από μικρή στα μίντια. Εσείς έχετε αυτή την, αν θέλετε, αθωότητα με το φακό. Δηλαδή έχετε αυτό το οποίο είναι επίσης πολύ χαριτωμένο και πολύ γλυκό. Ευχαριστούμε. Δηλαδή, σε βλέπω, τι θα πω τώρα, ξέρεις. Πιστεύω και 100 συνεντεύξεις να δώσουμε πάλι, έτσι θα είμαστε. Ναι, δεν φεύγει αυτό, έτσι. Όχι, θα φύγει αυτό, άμα δώσετε πάρα πολλές. Δηλαδή, αν... Άμα δώσουμε πάρα πολλές, θα δούμε. Ελπίζω πάντα. Τα φυσικά σου μαλλιά, τι χρώμα είναι? Αυτό, τα φυσικά μου. Ναι. Πριν τα βάψω ήταν μελαχρινό κόκκινο. Τα φυσικά σου δηλαδή είσαι καστανή? Ναι, καστανομελάχρινη, πιο σκούρο. Καστανομελάχρινη, άρα έχεις κρατήσει μόνο από το φυσικό σου μαλλί, έχεις κρατήσει αυτό, μόνο. Αυτό δεν είναι αληθινό. Είμαι σίγουρη ότι δεν είναι αληθινό. Αυτό είναι. Δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε αυτό. Στο μαλλί πάντως είναι πάρα πολύ έξυπνη ιδέα, γιατί... Σε έχει κάνει, σου έχει δώσει ένα στυλ που όλοι ασχολούνται με αυτό. Καλό είναι αυτό. Ποιος το σκέφτηκε? Θέλαμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Θέλαμε να μας αρέσουν τα ρίσκα. Και εσύ είμαστε λίγο έτσι. Και σκεφτήκαμε με την εταιρεία τι μπορούμε να κάνουμε στο μαλλί μου, γιατί δεν ήθελα να αλλάξω και τελώς το χρώμα μου, αλλά ήθελα και να πειράξω και κάτι. Και λέμε, γιατί δεν βάζουμε κάτι το οποίο θα κάνει λίγο μπαμ
και σκεφτήκαμε το συγκεκριμένο χρώμα και τη συγκεκριμένη φράντσα. Τελικά μάλλον πέτυχε. Ναι, βέβαια. Σούπερ. Το τραγούδι σας αρέσει, πάει πολύ καλά στις προτιμήσεις του κοινού. Έχετε νομίζω ακούσει αρκετά καλά σχόλια. Ναι. Έχετε άγχος για τη βραδιά της επιλογής? Υπάρχει λίγο, ναι, υπάρχει λίγο άγχος, αλλά είναι δημιουργικό και μας κρατάει σε μια εγρήγορση. Ποιο τραγούδι σας αρέσει μετά το δικό σας? Τώρα εντάξει, αυτό το έχουν ξαναπεί και λες όλα τα ίδια, λένε και τα ίδια, αλλά και τα τέσσερα τραγούδια είναι ωραία. Δηλαδή οι παραγωγές είναι καλές. Το καθένα έχει ένα διαφορετικό ύφος και μπορεί να ταυτιστεί ο καθένας μαζί τους, έτσι. Οπότε δεν ξέρω, πιστεύω και τα τέσσερα είναι καλά και θα κάνουν επιτυχία. Τώρα ποιο θα πάει, με τις ευλογίες. Και εμένα μου αρέσουν και τα τέσσερα, σας πω την αλήθεια μου. Πολύ ωραίες παραγωγές, πολύ καλή δουλειά. Ευχόμαστε και σε εσάς ολόψυχα καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε πολύ. Να πάτε πολύ καλά, καλή αρχή. Γιατί είναι μια αρχή στην ουσία την καριέρα σας αυτή που γίνεται τώρα. Πραγματικά καλή επιτυχία. Λοιπόν, blackout. Μήπως είδατε χθες το blackout γιατί θα έρθουν τα κορίτσια.